Γεια σας. Ξεκινάει η κυρία Χριστοπούλου. Έχεις επιλέξει μια πολύ ωραία φούστα. Μπορώ να τη δω λίγο γιατί την έχεις κρύψει. Ναι, να το βγάλω το... Ναι, και παράλληλα όσο μπορείς να μου πεις γιατί την έκρυψες αυτή την ωραία λεβάντα. Ήθελα να κάνω το... να κάνω το κάπως το t-shirt σαν ψιλοφόρεμα, αλλά να γνωφαίνεται και να λιλά... Βινιλά, να λάμπει. Για να το δούμε λίγο, να το δούμε. Σήκωσέ το. Εκεί, μπράβο, εκεί. Ναι. Η φούστα είναι πάρα πολύ ωραία για να την κρύψεις αυτή. Oh, δηλαδή και είναι ένα χρώμα το οποίο είναι απανταδόρικο σε σχέση με όλη τη μαυρίλα γενικότερα. Οπότε κάπως δεν έχεις χειριστεί σωστά αυτή την πολύ ωραία φούστα. Okay. Βγάλε και τελείως το πανωφόρι αυτό που φοράς, σε παρακαλώ. Εννοείται. Μπορείς να βάλεις την μπλούζα σου μέσα από τη φούστα. Ναι. Συγγνώμη τώρα, κουμπάμε τα πράγματα κάτω, αλλά είναι πεντακάθαρα. Έστω λίγο, ξέρεις, λίγο να δούμε αυτή την επιφάνεια. Γιατί όλη αυτή η μαυρίλα, ξέρεις, είναι πάρα σπάσει. Πολύ ωραίο να μπορούμε... Δεν είναι να σπάσει. Είναι πάρα πολύ ωραίο να δείχνουμε ωραία χρώματα και με τι θα μπορούσαμε να τα έχουμε συνδυάσει τελικά. Από το να κρύβεις μια ωραία φούστα που έχεις επιλέξει, ένα ωραίο χρώμα. Δηλαδή κάπως το μάτι μαύρο, 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 κάπως κουράζει. Μαύρο βινίλ, όλοι μπορούμε να βάλουμε με έναν τρόπο και μια μαύρη μπότα. Ναι. Δεν είναι, ξέρεις, δεν ανακαλύπτουμε την περίπτωση. Να λίγο έτσι στο χορό, έτσι λίγο που θα είμαστε λίγο πιο έτσι, να κάνει τη τσαχπινιά του, σκεφτόμουν. Ναι, απλά η τσαχπινιά για μένα και ειδικά για ένα παιχνίδι το οποίο θέλουμε να δούμε βινίλ και να δούμε και χρώματα και να δούμε και συνδυασμούς και να δούμε όχι μαύρο στο μαύρο, είναι πολύ βασικό. Δηλαδή, παρόμοια με τα πράγματα που είπαμε στην Κατερίνα πριν, κάπου εκεί με ξαναβρίσκει η ιστορία αυτή. Γιατί το μαύρο t-shirt με τη μαύρη μπότα, η οποία είναι πάρα πολύ ωραία, είναι σαν τη Κατερίνα, ίδια η μπότα. Είναι λίγο πιο ψηλή. Όχι, ωραία. Όχι, έχει κι άλλο κακούνι. Οκ. Okay. Εντάξει, πάνω κάτω βέβαια. Ναι, είναι ίδιο, ίδιο εικόνα καθαρή, δεν είμαστε και σε μαγαζί με παπούτσια. Είναι ίδια. Οπότε, όταν έχει μια κοπέλα μια τέτοια φούστα, μπορεί να την βάλει και να κάνει ένα πολύ ωραίο pop-up με ένα ωραίο κίτρινο, με ένα ωραίο πράσινο. Κάπως να γίνει, να διαφοροποιηθείς από αυτό το μαύρο. Δύο. Ευχαριστώ πολύ. Πάλι καλά. Γιώργο. Τι θα σε κάνουμε, Σενέλη? Δεν ξέρω. Εμένα. Εγώ έτσι πως σε βλέπω αυτή τη στιγμή, είσαι φανταστική. Όταν σου λέω φανταστική, έτσι όπως είσαι τώρα, το μοναδικό πράγμα, τα μοναδικά πράγματα που θα άλλαζα θα ήταν το καλσόν. Αυτή η λεπτομέρεια που είχε εκεί κάτω δεν μου αρέσει. Θα το ήθελα ή γυμνό το πόδι, αν όχι γυμνό το πόδι, θα ήθελα να είναι δικτυωτό, μαύρο. Και την μπλούζα από μέσα. Μ' αρέσει η τεχνική με τις βάτες που έχεις κάνει. Το κόσμημα είναι πάρα πολύ ωραίο, αλλά θα προτιμούσα ίσως, χωρίς να σημαίνει ότι το απορρίπτω, έτσι, θα προτιμούσα είτε να έχεις ένα τσόκερ στο λαιμό, πιο σφιχτό. Έχεις, δεν φαίνεται. Έχω τσόκερ, ναι. Δεν φαίνεται, να κάνει το καλά την... Είτε στα μαλλιά, να έχεις πιάσει με κάτι μεταλλικό το κότσο σου. Δηλαδή να υπάρχει και μια λάμψη πάνω. No. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Μ' αρέσει η μπότα σου, μ' αρέσει η φούστα σου, μ' αρέσει αυτή η δημιουργικότητα που έκανες με τις βάτες, ασχέτως αν δεν είναι σωστή. Δηλαδή, το ένα είναι λες και σου έχει φύγει όμως. Αλλά παρόλα αυτά, δείχνει ένα κορίτσι το οποίο σκέφτεται τι θέλει και το φέρνει. Τέλεια, ευχαριστώ πολύ. Έλα, εντάξει, τριάρι. Στέλιο μου. Λοιπόν, Έλλη, πάρα πολύ ωραίες μπότες, ωραία φούστα και ωραία σιλουέτα έχεις δημιουργήσει με τις βάτες. Βέβαια, καλό θα ήταν να ήταν όντως στη θέση τους, γιατί τώρα η εικόνα είναι λίγο περίεργη. Ναι. Αλλά η σιλουέτα είναι πάρα πολύ ωραία έτσι. Με ενοχλούν αφάνταστα οι λάμψεις, οι διαφορετικές, δηλαδή τα σημαίνια, τα μπρονζέ, τα χρυσά, τα σκουλαρίκια που έχουν άλλο ύφος, δηλαδή όλα τα αξεσουάρ σου χρειάζονται στην εικόνα, όμως δεν έχουν καμία σχέση μεταξύ τους. Θα κατάγατε, ας πούμε, το λαιμό, αλλά θα βγάζετε τα σκουλαρίκια. Θα ήθελα παντού να είχες αξεσουάρ. Α, αλλά όχι τα συγκεκριμένα. Όχι τα συγκεκριμένα. Okay. Αυτό. Όταν έχουμε μια εικόνα τόσο μαύρη, θέλει πάρα πολύ προσοχή στη λεπτομέρεια. Ναι. Κατάλληλα, όλα τα κομμάτια σου είναι ωραία. Ένα μοντέρνο κορίτσι σου πάει για ποτό. Μια χαρά. Ευχαριστώ πολύ. Δύο. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, τελική βαθμολογία σήμερα 9,3. Τέλεια. Μπορείς να επιστρέψεις. Γεια σας.